Πάνω οι δημοσιογράφοι είναι η εσωτερική πολιτική. Ο λόγος στην κυρία Τρέμη απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, δώσατε τη διαβεβαίωση ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Δεν θα έχουμε δηλαδή νέες εκλογές μετά τις 21 Σεπτεμβρίου. Ας υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν είστε αυτοδύναμοι. Και ας υποθέσουμε επίσης ότι για να σχηματίσετε κυβέρνηση χρειάζεστε ποτάμι και Πασόκ. Θα συνεργαστείτε μαζί τους σε αυτή την περίπτωση? Και αν ναι, αυτό δημιουργεί όρους σταθερής κυβέρνησης, γιατί η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να κλείσει την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, και εδώ ο καημός μας είναι οι καταθέσεις και να διασφαλιστούν, να μην έχουμε κούρεμα, και θα πρέπει να προχωρήσει και κάποια νομοθετήματα, φορολογικό και εργασικές συνταξιοδοτικά, προκειμένου να πάρουμε την επόμενη δόση. Και εδώ αυτός είναι ο καημός μας και το μέλημά μας. Κυρία Τρέμη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο. Σε ό,τι με αφορά, διεκδικώ την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι εφικτός στόχος. Εν τούτης έχω δηλώσει ότι μόλις με καλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάρω την ερευνητική εντολή, θα σεβαστώ το αποτέλεσμα και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω τις ευρύτερες εκείνες συνενέσεις για να υπάρξει κυβέρνηση. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Δεν θα υπάρξει παραφύση κυβέρνηση. Διότι αυτό το οποίο με καλεί ο κ. Μημαράκης να συμπράξουμε είναι μια παραφύση συνεργασία. Διότι ο τόπος είτε θα έχει προοδευτική κυβέρνηση, είτε συντηρητική κυβέρνηση. Είτε ο τόπος θα έχει μια κυβέρνηση με στόχο να ξεφύγουμε από όλα όσα μας κρατάνε προσκολλημένους στο παρελθόν, είτε θα έχει μια κυβέρνηση που θα θέλει να τα κρατήσει όλα ίδια. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο θέσατε και έχει να κάνει με τα δύο κόμματα, καλό θα ήταν να ερωτηθούν τα δύο κόμματα για τη στάση την οποία θα κρατήσουν. Εγώ εκτιμώ ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα θελήσουν να οδηγήσουν τη χώρα σε επαναληπτικές εκλογές. Βεβαίως, έχω τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να είναι στη Βουλή. Αλλά ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι η προοπτική της σταθερότητας θα εξασφαλιστεί με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Στις προηγούμενες εκλογές πήραμε 149, όταν υπήρχε ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ. Τώρα που δεν υπάρχει, διότι κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει να πάνε νόμιμο το κοπείο, μπορούμε να πάρουμε τους δύο παραπάνω βουλευτές που χρειαζόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, ναι, υπάρχει ο Λαβαζάνης, όμως αυτή είναι η διαφορά. Όμως για την παραφύση συνεργασία. Σε ό,τι αφορά την φράση άχρηστη του δημοσίου, ο κύριος Μημαράκης έχει δηλώσει, εξ όσων γνωρίζω, ότι δεν εννοούσε τους επαναπροσληφθέντες και ότι γενικώς δεν θέλει απολύσεις ούτε στο δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή απελευθέρωση απολύσεων. Αν τα εννοεί αυτά τα πράγματα, υπάρχουν, ανοίγει παράθυρο συνεργασίας, αν όχι κυβερνητικό, ενδεχομένως και σε ένα άλλο επίπεδο, με δεδομένο, κύριε Πρόεδρε, ότι πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και μετά την αποχώρηση Λαβαζάνη, υπάρχει ένα εντός εισαγωγικών αριστερό κομμάτι που έχει και δεύτερες σκέψεις για την υλοποίηση του μνημονίου. Το πρόβλημά μας με τον κύριο Μημαράκη και με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο ότι είπε άχρηστους του δημοσίου υπαλλήλους που επαναπροσλήφθηκαν διότι ήταν μια διαδικασία η απόλυσή τους από την κυβέρνηση Σαμαρά αντισυνταγματική. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ριζικές διαφορές σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Στο μέγα θέμα του χρέους, όπου τον Νοέμβριο θα κληθούμε να πάμε στη μεγάλη και κρίσιμη διαπραγμάτευση. Το κόμμα του κ. Μημαράκη, ο κ. Σαμαράς, έλεγαν μέχρι χθες ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Πώς να πας να διαπραγματευτείς το χρέος, εάν είναι βιώσιμο? Θα σου πούνε, δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση. Στο μεγάλο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Εμείς δεν θέλουμε απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε να επανέλθουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε ριζικές διαφορές, προγραμματικές, και γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε. Η κυρία Τρέμη, στον κύριο Μημαράκη. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και εσείς πρωθυπουργός, έχετε περιγράψει μια εθνική Ελλάδος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα που να μας πείσει ότι πραγματικά το εννοείτε και ότι το έχετε επεξεργαστεί ως σχέδιο, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα αρχίσετε τα τηλέφωνα τη Δευτέρα το πρωί για να σχηματιστεί η εθνική Ελλάδος. Εκτός και αν στο μυαλό σας είναι να κυβερνήσετε με τα στελέχη της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που ήταν υπουργοί στην προηγούμενη φάση, με κάποιες, ας πούμε έτσι, προσθήκες από την κοινωνία και ενδεχομένως με το ποτάμι. Κυρία Τρέμη, από τον Γενάρη μέχρι σήμερα έχει αλλάξει η Ελλάδα, έχουν αλλάξει πολλά. Έχουμε αλλάξει και εμείς οι ίδιοι, γιατί έχουμε πιστεί ότι απαιτείται ακόμα περισσότερη συνεργασία, ένα σταθερό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μας βγάλει από την κρίση και να οδηγήσει τη χώρα τουλάχιστον τον πρώτο δύσκολο χρόνο με μια κοινή συνένεση και μια κοινή συμφωνία. Με τον κύριο Τσίπρα ζήτησα να έχουμε ένα κοινό προγραμματισμό στα συγκεκριμένα ζητήματα.
Δέχεται, ας πούμε, ότι πρέπει να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις του μνημονίου που ο ίδιος υπέγραψε. Δέχεται ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημοσιονομική πολιτική που ο ίδιος εισηγήθηκε και υπέγραψε. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει, μετά την υπογραφή του μνημονίου, ως νέος μνημονιακός πλέον, να θέλει να δείξει ότι αυτά όλα τα οποία εισηγήθηκε δεν ήταν σωστά, ήταν επώδυνα και δεν θέλει και να τα εφαρμόσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα προσώπων κατά βάση. Είναι θέμα προγράμματος. Εάν συμφωνήσουμε, είτε έχουμε ανταλλάξει χαρακτηρισμούς είτε όχι, και έχουμε μια κοινή πορεία προγραμματική, μίνιμουμ, κρατώντας την αυτονομία μας, σαφώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Ποιος του είπε ότι μπορούμε να αφομοιώσει ο ένας τον άλλον? Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορούμε όμως, γιατί οι Έλληνες απαιτούν αυτά τα χρόνια πλέον, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να συνεννοηθούμε, να έχουμε μια εθνική ομάδα, όχι μόνο στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και στην πορεία. Γιατί θα χαράξουμε ένα ολόκληρο νέο σχέδιο για το πώς θα πορευτεί η χώρα και ταυτόχρονα μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Η Εθνική Ελλάδας δεν μου είπατε τι θα είναι. Γιατί βεβαίως τα προγράμματα έχουν σημασία, αλλά τα υλοποιούν άνθρωποι. Και σας επαναλαμβάνω το ερώτημα, παρότι είχα σχεδιάσει να ρωτήσω κάτι άλλο, να μου πείτε εάν κατά βάση στο μυαλό σας έχετε να κυβερνήσετε με τα στελέχη τα οποία ήταν υπουργοί στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν πιστεύω να περιμένετε να σας πω ονόματα. Όχι. Και δεν νομίζω να έχετε την αίσθηση ότι θα πω ονόματα για να γράψουν αύριο ότι ο Μαϊμαράκης τρελάθηκε, την είδε πρωθυπουργός και άρχισε να κάνει και υπουργικό συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορώ να σας πω ότι πολλούς ικανούς και άξιους, ανεξαρτήτως πολιτικής καταβολής και προσέγγισης των ζητημάτων, είμαι προτεθειμένος να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί ακριβώς οφείλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ψυχολογικά θα θέλουν να στηρίξουν τέτοιες αποφάσεις, θα τις πιστεύουν και θα μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υλοποιήσουμε. Άρα μπορούμε και από τη σημερινή υπηρεσιακή κυβέρνηση και από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να προτείνουμε σε κάποιους να συμμετέχουν. Mm-hmm. Λοιπόν, παραμένουμε στην ίδια ενότητα, εσωτερική πολιτική, ο κ. Ρόιτερ, τον κ. Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα από την απάντησή σας στην κυρία Τρέμη ότι δεσμεύεστε εδώ σήμερα ότι αν είστε πρώτο κόμμα δεν θα πάει η χώρα σε εκλογές. Θα βρείτε τον τρόπο με συνεργασίες να έχουμε μια κυβέρνηση. Από την άλλη, όμως, ο κύριος Μημαράκης για σας είναι εκπρόσωπος της φθοράς, της διαπλοκής και των σκανδάλων. Δήλωσή σας. Ο κύριος Θοδωράκης, πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο φτιάχτηκε κατ' εντολή συγκεκριμένων συμφερόντων. Κύριε Γεννηματά, πρόεδρος ενός κόμματος με βαρύδια και οι τρεις τους μαζί είναι η εθνική ομάδα της διαπλοκής, όπως έχετε πει. Άρα, ή όλα αυτά είναι λόγια προεκλογικά, λόγια ίσως τα οποία δεν πιστεύετε, ή για να φτιάξετε κυβέρνηση θα πάτε αγκαλιά με τη διαπλοκή. Κύριε Σρόεδρε, μην βιάζεστε. Ξέρω ότι είναι επιθυμία της ίδιας διαπλοκής να με πάρουν στην αγκαλιά τους, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Διεκδικώ την ψήφο του ελληνικού λαού με σχέδιο, με πρόγραμμα. Έχουμε μπροστά μας 5 κρίσιμες μάχες. Βεβαίως υπάρχει συμφωνία, αλλά εμείς αφήσαμε ανοιχτή χαραμάδα σε αυτή τη συμφωνία τη μάχη που έχουμε για το χρέος. Τη μάχη που έχουμε για να μην περάσει η πρώτη κατοικία στα κοράκια των χρηματαγορών, να μην γίνουν πληστηριασμοί. Τη μάχη που έχουμε μπροστά μας για να διατηρήσουμε όσα συμφωνήθηκαν για το ταμείο, να μην ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία. Τη μάχη για τις εργασιακές σχέσεις. Αυτές τις μάχες θα τις δώσουμε με σχέδιο, με πρόγραμμα και με πολιτική θέση και στάση. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, ακριβώς επειδή κάποιοι βλέπουν ότι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με επιχειρήματα και θα είναι δεύτεροι στις εκλογές, προσπαθούν να εγκλωβίσουν προεξοφλώντας το αποτέλεσμα των εκλογών. Μην βιάζεστε, κύριε Σρόιτερ. Διότι σας θυμίζω ότι τα ίδια λέγανε κάποιοι και στο δημοψήφισμα, ότι είναι ίσα ίσα το ναι με το όχι, όμως το όχι βρέθηκε 24 μονάδες μπροστά. Έχω λοιπόν την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή έχει δώσει δείγματα γραφής, επειδή 7 μήνες όχι μόνο διαπραγματεύτηκε, αλλά άφησε και δείγμα γραφής. Όλα τα μέτρα που πήραμε ήταν φιλολαϊκά, από τις 100 δόσεις ως τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση. Θα είναι πολύ κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Δεν κατάλαβα αν εξακολουθείτε να θεωρείτε τα τρία κόμματα κομμάτι της διαπλοκής. Θα παρακαλούσα να το διευκρινίσετε. Επίσης, στις τελευταίες μέρες ο κ. Μημαράκης κάνει λόγο για έναν βρώμικο πόλεμο λάσπης που δέχεται και καταγγείλει ευθέως ότι εσείς βρίσκεστε πίσω από αυτόν. Σας ρωτώ λοιπόν ανοιχτά για να το ξεκαθαρίσουμε, να ξεκαθαρίσετε και εσείς τη θέση σας, αν προσυπογράφετε τις καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή του στο θέμα των εξοπλιστικών. Ένα το κρατούμενο, από τα Ιωάννη να τον χαρακτηρίσετε εκπρόσωπο της διαπλοκής και των σκανδάλων. Επίσης σας ρωτώ ανοιχτά αν τον θεωρείτε έναν διαπλεκόμενο πολιτικό. Σε 30-40 δευτερόλεπτα είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλα αυτά. Θα σας πω όμως πολύ καθαρά. Ακούστε, ο καθένας έχει μια διαδρομή.
και όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Το ζήτημα δεν είναι ο κύριος Μημαράκης, τον οποίο τον τιμώ ως πολιτικό αντίπαλο. Το ζήτημα είναι τι εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί ένα κόμμα το οποίο 40 χρόνια τώρα κυβερνούσε τη χώρα. Και είχε τη δυνατότητα να κυβερνά και αυτοδύναμα. Φόρτωσε χρέη και λίμματα. Τα τελευταία 5 χρόνια συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Και φόρτωσε στη χώρα, έριξε 25% το ΑΕΠ, φόρτωσε ανεργία, βάρη στον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα ένα σύστημα διαπλοκής που όλοι το γνωρίζουμε. Δεν έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μημαράκης είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με αυτό το σύστημα. Ο κ. Ρόιτερ με τον κ. Μημαράκη. Δεν επέμεινα από ό,τι κατάλαβα ο κ. Τσίπρας τη λέξη διαπλεκόμενος. Έχει όμως πει πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, ότι είστε ένας εκπρόσωπος του παλαιού κατεστημένου. Είπε μάλιστα ότι μοιάζεται με πολιτευτή της δεκαετίας του 70, δεν ξέρω πώς το εννοεί. Η ουσία όμως είναι ότι είστε 26 χρόνια βουλευτής, έχετε διατελέσει υπουργός και πρόεδρος της Βουλής. Ήσασταν μέρος του πολιτικού μας συστήματος όταν γινόντουσαν τα χιλιάδες ρουσφέτια στο δημόσιο και οι προσλήψεις, όταν φορτανόταν η χώρα με δάνεια, όταν ψηφίζονταν οι νόμοι που χάρισαν σε πολιτικούς για σκάνδαλα. Βεβαίως, ήσασταν μέρος του πολιτικού μας συστήματος όταν οι κυβερνήσεις χάιδευαν ψηφοφόρους και έδιναν συντάξεις στα 40. Τι καινούριο θα μας φέρετε ως πρωθυπουργός? Κύριε Ρόιτερ, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτά τα χρόνια έγιναν πάρα πολλά θετικά. Βεβαίως, γίνανε και λάθη. Η χώρα όμως πήγε μπροστά. Εμείς είμαστε παράταξη που φέραμε ένα σύνταγμα το οποίο ακόμα ισχύει. Είμαστε παράταξη που πέρασε ανέμακτα από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Νομιμοποιήσαμε όλα τα κόμματα και όλες τις πολιτικές εκφράσεις και απόψεις. Δώσαμε πλήρη ελευθερία σε όλους. Λοιπόν, τώρα μην μας κάνουν και μαθήματα περί διαπλοκής κάποιοι οι οποίοι εν τέλει δεν έφεραν ούτε ένα νομοσχέδιο ή δεν ψήφισαν ούτε ένα νομοσχέδιο για διαπλοκή. Εμείς είμαστε παράταξη που τα τελευταία χρόνια την απιστία των υπουργών από πλημέλημα την κάναμε κακούργημα. Είμαστε εκείνοι που νομοθετήσαμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης τραπεζών και εφοριών. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι ήραμε το τραπεζικό απόρριτο εφόσον υπάρχει καταγγελία φοροδιαφυγής. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι φέραμε και ενισχύσαμε με αρμοδιότητες τους οικονομικούς εισαγγελείς. Εμείς διασφαλίσαμε την ανεξαρτησία της λειτουργίας της γραμματείας εσόδων. Τι έκανε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός όλους αυτούς τους 6 μήνες? Μπορεί να μας πει ένα μέτρο το οποίο έφερε και χτύπησε τη διαπλοκή και τη διαφθορά? Και ταυτόχρονα να σας πω, το μόνο που έκανε ήταν να καταργήσει τη διάβγεια. Είναι να μην υπάρχουν τα έξοδα τα οποία κάνουν να μην δημοσιοποιούνται, να μην δημοσιεύεται. Έφερε δήθεν στη Βουλή ένα νόμο για τα ΜΜΕ. Γιατί δεν τον πέρασε? Γιατί τον συζητάει 6 μήνες? Γιατί κατάλαβε ότι ήθελε να εκβιάζει δήθεν τη διαπλοκή και να αναφέρεται με μεγάλα πομπόδη λόγια στον ελληνικό λαό για να υφαρπάσει την ψήφο του. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι αναφέρθηκαν στα εξοπλιστικά αυτή την προεκλογική περίοδο το θεωρείτε ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Μιλώντας για χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, εσείς προσωπικά έχετε πει ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει εργαστεί, δεν έχει κολλήσει ένσημα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Έχετε πει ότι δεν έχει κολλήσει ένσημα. Δεν ασχολούμαι με τον κύριο Τσίπρα. Έχετε πει, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχει κολλήσει ένσημα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν πιστεύετε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει κολλήσει ένσημα δεν μπορεί να είναι καλός πρωθυπουργός. Και αυτό με δεδομένο ότι ο κ. Καραμαλής έχει εργαστεί μόλις 5 χρόνια στη ζωή του με βάση το βιογραφικό του και ο κ. Σαμαράς ήταν βουλευτής από τα 26. Εγώ δεν κατεβάζω το επίπεδο της συζήτησης αυτά. Δεν είπα ποτέ ότι δεν έχει κολλήσει ο κ. Τσίπρας. Το έχετε πει, μπορεί να σας πω. Μπορεί να μην έχει κολλήσει ο κ. Ρόιτερ. Δεν με ενδιαφέρει. Έχει κολλήσει, δεν έχει κολλήσει. Εγώ πολιτικά το κρίνω. Εγώ έχω πει ότι έχω κολλήσει. Και ξέρετε ότι είμαι δικηγόρος, έχω κολλήσει τα ένσημά μου, δεν ξέρω τι έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Είναι δικό του θέμα, ας το πει. Αν έχει κολλήσει, δεν έχει κολλήσει. Εμάς περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας. Δεν έχει κολλήσει ένσημα, δεν ξέρει την πιάτσα, δεν ήξερε ότι είναι ο αυτοφοράκιας. Ωραία τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα μας αυτό, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα μας είναι ότι ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα δώσει 5 μάχες στην περίοδο αυτή που θα γίνει πρωθυπουργός. Σε αυτές τις 5 μάχες είμαστε και εμείς παρόντες. Θέλουμε τις ίδιες να δώσουμε. Και τις έχουμε ήδη δώσει. Καμία κατοικία δεν έχει πάει σε πληστηριασμό. Θα παλέψουμε για τις απολύσεις και τις ομαδικές απολύσεις και για τα άλλα ζητήματα, επειδή τελείωσε ο χρόνος, είμαστε πλάι-πλάι. Μπορεί να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση η οποία δεν είναι παραφύση. Ζήτησα τον λόγο. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση? Ήταν η συμπληρωματική ερώτηση πάνω. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Υπάρχει ερώτηση? Όχι, δεν είναι ερώτηση, είναι η παρέμβασή μου. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντάω μετά σε αυτό. Αν θέλετε, θα εξαρτηθεί από το αν το θέλετε εσείς. Α, ωραία. Κύριε Χαρίτοδο και κύριε Μημαράκη, σας άκουσα να απαριθμείτε τα πόσα σημαντικά έχει κάνει η παράταξή σας για να χτυπήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή και πόσα λίγα έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνησή μας τους 6 μήνες που διατηρήθηκε στην εξουσία. Θα ήθελα να θυμίσω ποια ήταν τα κόμματα σε αυτόν τον τόπο που έπαιρναν το 3% των μαύρων ταμείων της Siemens. Μήπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα ήθελα να θυμίσω ποιος τα κυβέρνησε όταν ο Χριστοφοράκος έφυγε από τη χώρα και βρέθηκε στη Γερμανία και σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση.
Θα ήθελα να θυμίσω, για να ξέρει ο ελληνικός λαός, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής ελέγχθηκαν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ελέγχθηκαν? Εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Χθες βγήκε ο ίδιος ο Φαλτσιανή, ο οποίος δημιούργησε, ανακάλυψε το μεγάλο σκάνδαλο της φοροδιαφυγής, υπάλληλος της HBC, και είπε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε και άνοιξε δρόμους και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Ενώ εσείς, από ό,τι ξέρω, στις Βρυξέλλες πήγατε πρώτη φορά και είχατε μαζί σας το στενό συνεργάτη του κ. Σαμαρά, τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος είναι στις λίστες Λαγκάρντ και διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Και έχετε λοιπόν βούληση. Έχετε λοιπόν βούληση να συγκρουστείτε με αυτό που ονομάζουμε εμείς διαπλοκή και όλος ο ελληνικός λαός το καταγγέλει, ναι ή όχι? Λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο ήδη ο κύριος Μεϊμαράκης για να απαντήσει στην τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα. Κύριε Μεϊμαράκη. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας από τότε που υπέγραψε το μνημόνιο έχει πάθει αλλίωση χαρακτήρος. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι προεκλογικά θα έριχνε τόσο πολύ το επίπεδο του διαλόγου. Εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι τον εκτιμούσα κιόλας. Και όσο ήμουν και πρόεδρος της Βουλής, είχαμε και καλή συνεννόηση και συνεργασία σε όλα. Αλλά βλέπω ότι τελευταία, ίσως επειδή βλέπει ότι χάνει, επειδή βλέπει ότι έχει γίνει μνημονιακός, επειδή ακούει τα μύρια όσα. Εγώ κάνω χρήση για το τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου που είπε ότι είστε μέχρι το μεδούλι διαπλεκόμενος. Θέλετε να κάνω χρήση για το τι λένε οι δικοί σας σύντροφοι που σας άφησαν? Κατηγορείτε εσείς εμένα, ναι, προσωπικά. Έχετε κανένα λόγο? Λοιπόν, εγώ σας επαναλαμβάνω, εμείς εισπράξαμε 35 εκατομμύρια από τη λίστα Λαγκάρντ. Εσείς, μηδέν. Γιατί κυνηγάτε μόνο έναν, τον οποίον θεωρείτε κομματικό της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα προεκλογικά έτυχε να πάνε κάποιοι να δούνε πάλι τον κύριο Φαλτσιάνη, ο οποίος είναι συνεργάτης επιπληρωμή των Ποντέμος. Μα τώρα σοβαρολογείτε, κύριε Τσίπρα? Είναι δυνατόν να παίζετε τόσο φτηνιάρικα παιχνίδια σε αυτές τις εκλογές που κρίνεται η χώρα, η τύχη της χώρας για τα επόμενα χρόνια? Ειλικρινά δεν σας αναγνωρίζω. Ωραία, υπογράψατε ένα μνημόνιο, το φέρατε, το συζητήσαμε, το ψηφίσαμε. Πρέπει να χαλάσετε και τόσο και να υποβαθμίσετε το επίπεδο διαλόγου? Εγώ απλά να επισημάνω ότι καθυστέρησε λίγο να ξεκινήσει το χρονόμετρο στον κύριο Μεϊμαράκη. Ο χρόνος πάντως έτσι κι αλλιώς το έχετε παρατηρήσει σήμερα ότι από είναι πλευρά μου υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλοψυχία. Πάντως θεωρώ λογικό ότι ασχέτως των όρων που έχουν τεθεί από την διακομματική, από τη δικομματική μάλλον, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος παραπάνω χρόνος. Είναι όλοι ευαισθημένοι, κύριε Δαρή. Ο λόγος στην κυρία...